σου πήρα σοκολατάκια. Α, εσύ μου τα πήρες, ναι, ή ναι, 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 την παραγωγή. Τα βρήκα, τώρα στα δίνω εγώ. Να σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να γονατίσω, μπορώ. Αχ, ναι, βέβαια. Θέλω να σκοτώ, να σκοτώ, περιμένω. Όχι, μη σκοτώ, μαζί, έτσι, στην κάμερα, στην κάμερα. Πού είναι η κάμερα, ωραία, γεια σας κάμερες. Όχι, δεν έχουμε συναντηθεί, έχουμε συναντηθεί μία φορά εκτός. Αλλά σου ότι εγώ πάω πρωί, αυτή έρχεται βράδυ, δεν είναι. Το βλέπεις το AutoCue. Το AutoCue, ναι, ναι, το βλέπω. Το βλέπω, ναι, ναι. Είναι από μέσα το AutoCue. Πάτε με το σοκολατάκι. Η σπεσιαλιτέ μου είναι η τάρτα λεμόνι. Ξινούλης δηλαδή. Ναι. Και δεν σου φαίνεται. Αν θα έκανα εκπομπή με τον Παύλο, θα πιστεύω ότι θα πήγαινε φανταστικά. Δεν ξέρω αν θα είχε τηλεθέαση, αλλά εμείς θα περνούσαμε εξαιρετικά μεταξύ μας. Έχουμε χημία, ρε παιδί μου. Το βλέπεις με ορισμένους ανθρώπους. Νομίζω καλά θα πήγαινε. Όχι. Καλώς ορίσατε στην καινούρια σεζόν Body Talk Closet για την Body Talk στο YouTube. Ήρθαμε ανανεωμένοι, επιστρέψαμε δρυμύτεροι, εμείς δηλαδή παραμείναμε ίδιοι. Θα δείτε βέβαια άλλους καλεσμένους, άλλο σκηνικό, άκρος ερωτικό, μιας και ο Βαλεντίνος έχει μπει στη ζωή μας. Όχι ότι του δίνουμε και πολύ σημασία, γιατί είμαστε ερωτευμένοι με την πάρτι μας. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Και καθημερινά, δεν χρειαζόμαστε τώρα μέρα για να γιορτάσουμε τον έρωτά μας. Τα διαβάζεις από το AutoCue ή τα πιστεύεις? Τα διαβάζω από το AutoCue. Οπότε ναι, καλωσορίσατε και θα ήθελες να πεις έτσι μια κουβέντα. Αχ, είσαι ζεστός. Είμαι ζεστός. Είσαι πάντα ζεστός. Ναι. Αχ, και μαλακός. Μέσα όμως, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Όχι, τι σημαίνει. Μέσα παγοδρόμιο. Μας έχει λίγο γραμμένος, γιατί του αρέσει πάρα πολύ τα σκουπίδια του αρέσουν, ναι, και πάει και τα τρώει όλα από τα σκουπίδια. Εμένα οι γάτες μου που έχουν μάθει να ανοίγουν το ψυγείο, πώς σου φαίνεται αυτό? Σου μαγειρεύουν κιόλα. Όχι. Γιατί δεν τις εκπαιδεύεις? Το επόμενο στάδιο αυτό. Μια σκηνή του Αγίου Βαλεντίνου, που εντάξει, είναι λίγο μπλιάξ αυτή η γιορτή. Ναι. Πιστεύεις ότι έτσι σε αυτή τη χώρα υπάρχει σεξουαλική παιδεία? Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία σεξουαλική παιδεία, δηλαδή σε κανένα επίπεδο, καμία, νομίζω. Δηλαδή ούτε καν αυτή τη συνομιλία για τις μέλισσες δεν κάνουμε, νομίζω, στην Ελλάδα. Έχεις κανείς ποτέ, σου είπε ποτέ η μάνα σου τίποτα? Ότι πήγε μια μελισσούλα, ναι, και βρήκε, ναι, ναι, μια, ναι, άλλη, ναι, και μετά πριν φτιάξουν το μέλι κάτι έγινε εκεί ερωτικό, ναι, 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 και ήταν και πολλές μάλιστα. Αυτό σου είπε ποτέ? Όχι, ποτέ κανείς. Αυτό. Αλλά εντάξει, η νέα γενιά, εγώ είμαι πολύ υπέρ της νέας γενιάς. Νομίζω ότι τα μαθαίνουν όλα από το ίντερνετ. Έχεις λογαριασμό στο OnlyFans? Όχι, αλλά θα μπορούσα άνετα. Θα μπορούσες, ναι, ναι, ναι. Θα έδειχνες πρόσωπο ή όχι? Καλέ, ναι, θα τα έδειχνα όλα, δεν έχω θέμα. Α, δεν έχεις. Αχ, τι μπορείς να κάνεις, θα γίνω συνδρομήτρια. Θα είμαι η πρώτη σου, ωραία, σίγουρα. Μετά έχουμε γύρισμα, άλλο γύρισμα. Εντάξει, ναι, τη δουλάπα στο γύρισμα. Αυτή τη στιγμή η καρδούλα σου χτυπάει για κάτι, για κάποιον, για την πάρτι σου? Αυτή τη στιγμή η καρδούλα μου είναι στο νοσοκομείο, θα πω, και πουλώνεται. Είναι στη ΜΕΘ ή είναι, ας πούμε, έτσι? Όχι, στη ΜΕΘ δεν είναι. Είναι ένα βήμα πριν βγούμε από την πόρτα του νοσοκομείου. Μωρέ, μπράβο. Είμαστε λίγο στα... Σιδερένια και περαστικά. Ευχαριστώ. Και γρήγορα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κακός καλεσμένος για τον Βαλεντίνο. Πολύ κακό. Βαίνεις, μπάραξ, σταμάτα να ξύνεσαι πάνω στο ντουλάπι. Μπάραξ, δηλαδή για το... Έχει μπει σε ερωτικό κλίμα και χαμουρεύεται, ναι, ναι, με την πάρτι του. Μπράβο του. Θα ήθελα να μπει στην ντουλάπα, να φορέσεις το ένδυμα το σωστό. Ναι, 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 ναι. Για να μπορέσω κι εγώ να σε δω λίγο διαφορετικά. Έτσι, έτσι. Σου έρχομαι. Εντάξει, ευχαριστώ. Παύλο, θα ήθελα να ξανακάνεις ένα coming out από τα 17 στα 37 σου, βρε παιδάκι μου. 20 χρόνια μετά. 20 χρόνια μετά. 20 years later. Είσαι έτοιμη? Είμαι πανέτοιμη. Εντάξει. Είσαι γυμνός. Ταρά. Αγόρι μου. Είσαι πολύ ωραίος. Ευχαριστώ. Και πολύ αθλητικός. Είμαι πάρα πολύ αθλητικός. Είσαι ντροπαλός, γι' αυτό τα κάνεις αυτά. Όχι, είμαι... Χορευτής. Είμαι, πώς το λέγεται, υπερκινητικός. Υπερκινητικός. Ναι, ναι, ναι. You're a bit hyper. Full hyper. Ευχαριστώ. Full hyper. Ωραία, πάρτε και το καρδουλίνι. Τα αγγλικά σου βγαίνουν έτσι πάρα πολύ εύκολα. Είναι το Βερολίνο. Μου βγαίνουν πιο εύκολα. Ήμουνα χρόνια στο εξωτερικό και... Σκέφτομαι στα αγγλικά. Δηλαδή. Αυτή η φωνούλα που έχει στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Είναι το Google Translate. Είναι αγγλικά. Ή όταν είμαι στο σπίτι και μιλάω στον εαυτό μου, δεν ξέρω αν το κάνετε. Εγώ το κάνω full. Ναι, και εγώ το κάνω full. Μιλάω στα αγγλικά συνήθως. Μπορείς να μου πεις τι συνήθως λες στον εαυτό σου στα αγγλικά κατά τη διάρκεια μιας ημέρας? Μια ατάκα που είναι σταθερή, επαναλαμβανόμενη. Το αγαπημένο μου είναι στο σούπερ μάρκετ που περπατώ και λέω milk, cheese, yogurt. Λέω τη λίστα, αλλά τη λέω δυνατά. Και επειδή φοράω και μάσκα τώρα, είναι ωραίο με τη μάσκα. Δεν καταλαβαίνεις ποιος μιλάει. Και φαντάζεσαι τώρα εσύ είσαι στο σούπερ μάρκετ και ακούσε ένα μίλκ από κάπου. Και είναι να μου μιλάει. Είσαι έτοιμος? Ναι. Αλλά θέλω να με κοιτάς στα μάτια. Μάλιστα.
Πόσο χρόνο είσαι, 37. Τι νούμερο παπούτσι φοράς, 43. Πότε έφαγες από εγώ πρώτη φορά, πρώτη που μένεις, που μένεις. Νέα φιλαδέρφια. Τη μαμά σου πώς τη λένε. Ελένη. Έχεις αδέρφια. Έχω δει ένα. Σεξ πότε έκανες πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Σεξ πρώτη φορά. Coming out πότε έκανες πρώτη φορά. 37. Πότε έβρισες πρώτη φορά. 5. Ένα αποτυχία σε γλυκό, αποτυχία, παταγώδης αποτυχία. Η πρώτη φορά που έκανα vegan brownies. Μποξεράκι κολλητό ή χαλαρό. Δεν φοράω μποξεράκι και φοράω σλιπ, άκια. Αν νόμιζα ότι θα μου έλεγες ότι είσαι γυμνός. Δεν φοράω τίποτα. Όχι, όχι, φοράω σλιπ. Αυτό που λες, μα καλά, πώς είναι γυμνός, δεν φοβάται εκεί με το φερμουάρ, μη γίνει καμιά. Ναι, και εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και είναι και περίεργο. Δηλαδή, το έχω δοκιμάσει. Α. Το τζιν χωρίς. Μα πώς δεν γίνεται. Είναι πολύ περίεργο. Anyway, άσχετο αυτό. Φήμες λένε, εγώ δεν το ήξερα, γιατί θα σε είχα πλευρίσει πολύ καιρό τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ότι ξέρεις να λες ταρό. Α, ναι, ισχύει αυτό. Ξέρω να λέω. Ναι, βγαίνουν, ναι, γιατί και εγώ ξέρω να σου λέω διάφορα, αλλά δεν σημαίνει ότι τα εννοώ κιόλας γιατί θα βγούνε. Ο σκοπός των ταρό είναι να σε κάνω να δεις τα πράγματα διαφορετικά, από άλλη σκοπιά. Είναι σαν τους χρησμούς της πυθίας. Κατάλαβες, παιδί μου. Εγώ θα σου πω κάποια πράγματα. Τώρα αυτά τα πράγματα είμαι λίγο. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ενέργεια που δεν μπορούμε να την παλέψουμε. Εξηγήσουμε, εννοείται. Ναι, και ότι τα πράγματα συμβαίνουν γιατί υπάρχει λόγος που συμβαίνουν. Ναι, mm-hmm, δηλαδή. Μαζί σου. Και κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα αποφύγεις και προσπαθώντας να τα αποφύγεις μπορεί να το κάνεις ακόμα χειρότερο. Έχεις ανθρώπους που έχουν θυστεί σε αυτό σου το χάρισμα και σε παίρνουν καθένας και λέω Παύλο, τι θα γίνει, Παύλο. Επειδή σου λέω, θέλει ενέργεια αυτό το πράγμα. Δεν είναι, δεν, δηλαδή, υπάρχει φορά που θα με πάρεις τηλέφωνο μου πεις θέλω να μου τα ρίξεις και θα σου πω δεν μπορώ να. Άκυρο. Δηλαδή, δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Τι να έρθεις να στα ρίξω αφού δεν θα σου τα πω καλά. Και το σπίτι πώς το καθαρίζεις. Τώρα όλα αυτά είναι. Είναι και στον άνθρωπο πώς θα τα. Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ του intention. Εάν έχεις πρόθεση, καθαρίζεται το σπίτι. Η σουπιά, η μία μεγάλη, θα προειδοποιεί για τους σεισμούς. Δεν το ήξερα. Πόση το ώρα πριν. Φέτος. Πόση ώρα πριν. Κάνα 20 λεπτό πριν. Θα μπορούσε να γίνει και. Τι να σου πω, αναλυτής, ερευνητής, επιστήμονας. Θα την βγάλω τηλεόραση, παιδιά, εντάξει, θα βγάλουμε λεφτά. Τι είναι αυτό. Α, ναι, είναι ταρό. Θέλω όμως και ένα. Θέλω κάτι να. Ένα τραπεζάκι. Εδώ κάτω θα κάτσουμε. Είναι η ενότητα το μαθαίνω στη ΔΑΦ. Βέβαια τώρα αυτό δεν νομίζω να πάει πολύ καλά. Γιατί εγώ δεν έχω χάρισμα τέτοιο. Δηλαδή. Εγώ θα σου δείξω τα βασικά, ρε παιδί μου, τύπου τις βασικές αρχές. Για να πουλάω μούρι στους φίλους μου. Για να πουλάς μούρι, ναι. Ωραία. Ναι. Εγώ χρησιμοποιώ δύο τράπουλες. Ο Μπάρακ το χρησιμοποιεί σαν ένα το κρεβάτι. Ναι, πραγματικά. Μπάρακ, δεν θα κάτσεις πάνω στο χαλάκι μου. Σε παρακαλώ, εδώ πέρα. Μην του χαλάσουμε του ανθρώπου τη δουλειά. Σε παρακαλώ. Αυτή είναι η Λένορμαν που την είχε εφευρέσει, έχει πάρα πολύ ωραία ιστορία. Την είχε εφευρέσει μια γυναίκα. Η Λένορμαν. Λένορμαν, ναι, ναι. Όπως κάτω στην οδό. Όπως στην οδό. Μάλιστα. Και αυτή είναι το ταρό, η μεγάλη και η μικρή αρκάνα. Τα έχω χωρίσει λίγο για να το δούμε. Συγγνώμη, αυτό είναι έντομο, σαν ακρίδα είναι. Είναι, δεν ξέρω καν ποια καρτά είναι. Μια κατσίκα, είναι με βυζιά. Α, είναι ο διάβολος αυτός. Έχει να κάνει με τα. Έχει να κάνει με τις απολαύσεις τις χειροπιαστές. Έχουμε τέσσερις ομάδες, mm-hmm. τα σπαθιά, τα wands, τη ράβδο, ναι. Την πέτρα mm-hmm. που έχει να κάνει πάλι με τα λεφτά, με οτιδήποτε είναι χειροπιαστό. Και τις κούπες που έχουν να κάνουν, όπως είπα, με το νερό και το συνέστημα και όλα τα σχετικά. Okay. Κούπες είπε, εγώ άκουσα σκούπες. Κούπες, ναι. κούπες. Είμαι νοικοκυρά γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύουμε στο σταθερό και στο μεταβλητό. Για το εισόδημα, λες. Όχι. Εννοείς. Τέλειο. Όχι, κάποια πράγματα είναι σταθερές αξίες στη ζωή μας. Το στριγκάκι. Ναι. Ωραία. Ναι, όχι. Βολεύει. Βολεύει όντως. Θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό, κάτσε ωραία, λίγο. Ωραία. Να, το ήρθε. Ωραία, λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Αυτό είναι το μπαμπού thong. Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε να δείτε. Είναι μπαμπού. Είναι μπαμπού κανονικό, είναι και πράσινο. Τέλειο. Νομίζω έχει και φύλλα πάνω. Άκου. Λοιπόν, κοίταξε να δείτε τι γίνεται. Αυτά εδώ δεν τα λυπάσαι. Δηλαδή είναι, έχει κανονικό ύφασμα. Το φοράς και σε άνετος. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό που λέει invisible thong. Ναι. Αυτό είναι μαγεία. Γιατί και αυτό έχει ύφασμα. Ωραία. Σκέψου το άλλο ότι είναι μια γραμμή, ρε παιδί, μια κλωστή. Ναι, πώς σου κρέμεται μια κλωστή από εδώ πέρα και λες κάτσε να την τραβήξω. Αυτό φαντάζεσαι το ανάμεσα στα butt cheeks. Ναι, δεν είναι. Δεν βολεύει. Είναι σαν να κάνεις φλός. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Παντρεύτηκαν. Γυμνή. Ναι. Uh-huh. Αυτό δηλαδή, άμα το δεις, άμα το βγάλει τράπουλα. Ανάλογα, πώς θα το βγάλει. Άμα το βγάλει ίσχυο ανάποδο. Άμα το βγάλει ανάποδο. Είναι μια δέσμευση. Δεν ξέρω mm-hmm, με ποιον τη λέω. Αυτός εδώ που έχει το τρίτο μάτι. Αυτός είναι ο ερημίτης, είναι πολύ ωραίο αυτό. Είμαι πολύ εκεί εγώ, είμαι πολύ ο ερημίτης. Είναι όταν χρειάζεσαι να πάρεις χρόνο για τον εαυτό σου, ενδοσκόπηση, όλα αυτά. Εάν βγει ανάποδο. Mm-hmm. Πάζει για γαστροσκόπηση. Όχι.
Αυτό είναι το λιοντάρι. Αυτό είναι πολύ κίνκι. Τι ζώδιο είσαι? Είμαι δίδυμος. Α, είσαι δίδυμος. Δεν είναι η κάρτα σου, αυτή είναι η δικιά μου κάρτα. Για α, γιατί τι έχει, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει, καταρχάς έχει 100.000 κεφάλια λιονταριού. Του δίδυμου είναι αυτή η κάρτα. Είναι η εραστές η κάρτα του δίδυμου. Έχει και πάνω το σύμβολό σου λογικά κάπου. Δεν το ξέρω καθόλου. Απλά ξέρω ότι γεννήθηκα 29 Πέμπτου του 87. Ωραία. Και τότε ήταν ο δίδυμος. Και νομίζω ότι έχω οροσκόπο Παρθένο, χωρίς να είμαι σίγουρη. Σίγουρα έχεις οροσκόπο Παρθένο από αυτό. Και εσύ που το καταλαβαίνεις. Από αυτό το οργανωτικό. Ρώτησε, τους υποφέρουνε. Ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια και καλά κουράγια. Κοίταξε να δεις τώρα τι θα συμβεί. Είσαι ο λάθος άνθρωπος βέβαια. Αλλά τέλος πάντων θα το δοκιμάσουμε. Ναι. Ή θα πάει πολύ καλά ή θα πάει πολύ χάλια. Θα γελάσουμε πάντα. Ναι, ναι. Εσύ θα φορέσεις τα ακουστικά. Και εγώ θα σου μουρμουράω λεξούλες. Αλλά όχι με ήχο. Ωραία. Θα είναι λίγο ASMR η κατάσταση. Okay. Ωραία, γελάσουμε. Λοιπόν. Το πρώτο δεν θα στο κάνω. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, ναι. Λοιπόν, η λέξη είναι βρεφονιπιαγωγός. Βρεφονιπιαγωγός. Με κοροϊδεύετε όλα εδώ πέρα. Άστο! Να το δω! Δες το! Βρεφονιπιαγωγός! Το βρήκα αύριο. Η δεύτερη λέξη είναι στρούντελ. Στρούντελ. Τούνελ! Όχι. Τούρτα! Στρούντελ. 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 Κουνιστό! Κούνια που σε κούναγε! Το κούνια που σε κούναγε το πιάσα. Ναι, γιατί το ξέρεις κούνια μου. Στρούντελ. Στρούντελ! Στρούντελ! Ναι, το όνομα! Ωραία. Η τρίτη λέξη είναι δονητής. 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 Η τέταρτη λέξη είναι παστιτσάδα. 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 Μπράβο, ρε! Η πέμπτη λέξη είναι μαρινάδα. 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 Αφού είναι του φαγητού άνθρωπος, παιδιά. Το έχω. Έκτη λέξη. Καντάδα. 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 Μπράβο, ρε θηρίο. Έβδομη λέξη. Βρήκες δύσκολη τώρα. Ναι. Γαλαντόμος. Γαλαντόμος. Γαλά. Γαλά. Ντόμος. Αυτό δεν ξέρω πώς περιγράφεται. Γαλακτοκόμος, όχι. Όχι, αλλά είσαι πολύ κοντά. Γαλαντόμος. Δεν ξέρω και πώς να το περιγράψω. Όχι, όχι, γάλα, γάλα. Γάλα, γάλα. Γάλα, γάλα, το κρατάς γάλα. Ναι, ναι, ναι. Ντόμος. Τόμος, γαλατόμος. Γαλαντόμος. Γαλαντόμος. Έλα, του το δίνω. Γαλατόμος. Γαλαντόμος. Είναι γαλαντόμος. Είναι κουβαρντά. Γαλαντόμος. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Λοιπόν. Αμφιβληστροειδής. Α, περίμενε. Αποκλείεται! Αποκλείεται! Μπορώ να το πω. Αμφιβληστροειδής. Γελοτοποιός. Ηθοποιός. Όχι. Ήλωτας. Γελοτοποιός. Γελοτοποιός. Μπράβο, αγάπη! Μπράβο, αγάπη. Άλλο. Ωραία. Ερήμην. Ερημίτης. Όχι. Ερήμην μου. Το βρήκε. Μπράβο. Ερήμην. Σκουλικομυρμικότρυπα. Σκουλικομυρμικότρυπα. Δεν πρόλαβα καν να λέω τη λέξη. Σκολικοειδίτιδα. Σκολικοειδίτιδα. Μα το λες ανάρρωστος, έχεις πάρει και το ύφος, το έχεις δηλαδή. Έχω σκολικοειδίτιδα. Εδώ, εδώ! Τι να κάνω, είμαι εκφραστικός. Είμαι εκφραστικός γι' αυτό. Άλλο, άλλο, να πούμε κι άλλο. Ταπουροκολού. Έλα να σε δω τώρα. Κολού. Ταπουροκολού. Για να σε δω. Για να σε δω τώρα. Ταπουρό κολού. Καρακολού. Άστο, άστο. Κυπριακό. Τι με είπες. Είναι κυπριακό, κυπριακό, κυπριακό. Είναι στη ρόγα πιασμένο. Ωραία. Ναι, ναι, αυτό. Μπράβο, αγάπη. Τα βρήκες όλα. Μπράβο. Δέκα, δέκα, δέκα. Βγάλε το, βγάλε το. Η ταπουροκολού. Είναι κυπριακό. Σημαίνει η μοτόρα, η μοτοσυκλέτα. Δεν κατάλαβα, εσύ το γαλαντόμο μου τον έβαλες, εσύ να μην σου βάλω κι εγώ ένα κυπριακό, δεν κατάλαβα. Να σου πω κάτι, είσαι υπέροχος. Ευχαριστώ, αγαπή. Προσπαθώ. Ευχαριστώ, το ξέρω. Αλλά εντάξει. Σήκω να σε πάρω μια αγκαλιά. Σήκω. Ναι, τι ωραίο. Αχ, έκανα και κρακ, δεν ξέρω να το άκουσες. Όχι, δεν το άκουσες. Τελικά τη Δάφνη χάρηκα που την γνώρισα μετά από τρεις μήνες που δουλεύουμε μαζί, αλλά νιώθω ότι την ήξερα χρόνια. Ο έρωτας είναι πρώτο μπυλόν. Ισχύει.
Ισχύει. Δηλαδή, σε λίγες ημερούλες από σήμερα έρχεται να σας βαρέσει κατά κούτελα. Βέβαια, μπορεί να είναι ο έρωτας με την πάρτη σας. Μπορεί να είναι ο έρωτας με τα ρούχα σας. Και συγκεκριμένα με τα ρούχα της Bodytalk, παιδιά, γιατί είναι έρωτας. Έτσι τώρα, εδώ που τα λέμε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Φτάνει πια. Ταρό ή ούνο. Ταρό ή ούνο. Ούνο, ξεκάθαρα. Άγιος Βαλεντίνος ή Άγιος Φανούριος. Άγιος Βασίλης. Ό,τι είδατε εσείς σήμερα σε αυτό το επεισόδιο και θέλετε να το χουφτώσετε, θέλετε να το φασώσετε, θέλετε να το κάνετε δικό σας, χωρίς τον Παύλο για τα ρούχα λέω μόνο, και τα δικά μου αντιστοίχως, μπορείτε να μπείτε στο bodytalk.com και να τα κάνετε δικά σας απλά με ένα κλικ. Και φυσικά να κάνετε subscribe στο κανάλι της Bodytalk στο YouTube για να μας απολαμβάνετε, βεβαίως. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Yeah. Yeah.